Στη φάκα της αστυνομία έπεσαν τρει άνδρες ηλικίας 29, 66 και 35 ετών για ναρκωτικές ουσίες που εντοπίστηκαν μετά από έρευνα στι οικίε του. Η ποσότητα κάναβης που ήταν σε αυτοσχέδιε συσκευασίες ήταν συνολικά 964 γραμμάρια, ενώ εντοπίστηκε χρηματικό ποσό σχεδόν 2.000 ευρώ, αλλά και ζυγαριά ακριβίας. Οι τρει συλλήψει έγιναν στο πλαίσιο έρευνα από αστυνομικού του τμήματο Δίωξη Ναρκωτικών τη Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Ιρακλείου, που είχαν πολύ συγκεκριμένε πληροφορίε για τη δράση συγκεκριμένων ατόμων. Παρά τι τρει συλλήψει, ωστόσο, τελικά ο ένα άνδρα, ο 35χρονο Αλοδαπό, αφέθηκε ελεύθερο, καθώ όπω προέκυψε, στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο και ένα ακόμη γραμμάριο κάναβη που τα προόριζε για δική του χρήση. Η δίωξη δεν είναι. Είναι πλημεληματική δηλαδή για ιδία χρήση σε μικρής, μικρής κλίμακας ποσότητα. Αφέτηκε ελεύθερο, διαχωρίσχει υπόθεση και τα λοιπά. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή ήταν πελάτης των δύο συγκεκριμένων κατηγορουμένων που... Θεού όχι. Δεν υπάρχει τέτοια σχέση ούτε ε, διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Τυχαίο ήταν αυτό το περιστατικό, δεν θα μπω σε αυτέ τι λεπτομέρειε. Εκείνο είναι που είναι ασύνδετο το ένα γεγονό, το ένα δεδομένο, μάλλον με το άλλο. Ο 29χρονο και ο 66χρονο που εξακολουθούν να κρατούνται έλαβαν προθεσμία και θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.